πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στο κύπελλο Ελλάδας με το πρώτο του παιχνίδι στη φάση των ομίλων απέναντι στην Παναχαϊκή στην Πάτρα. Σε ένα παιχνίδι που έγινε στο όλο Πανπελοποννησιακό, οι Πειραιώτες με αρκετές αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Είναι χαρακτηριστικό πως 4 παίκτες έκαναν ντεμπούτο φέτος και με αρκετούς βασικούς παίκτες να μένουν εκτός. Νίκησαν σκορ 1-0 χάρη στο αυτογκόλ του Κάργα στο 74ο λεπτό. Γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ικανοποιήσει και τόσο σε ένα μεγάλο μέρος της αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα η Παναχαϊκή ήταν ιδιαίτερα αξιόμαχη, είχε 2 δοκάρια στο παιχνίδι, πάλεψε αρκετά το μάτς μέχρι και το τέλος. Όμως από το 61ο λεπτό και μετά, παίζοντας με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Άλμπη, τα πράγματα δεν ήταν έτσι κι αλλιώς τόσο εύκολα για τους Πατρινούς. Ο Μίτσελ από την πλευρά του ήθελε να δει διάφορα πρόσωπα και σχήματα. Είχε την ευχέρεια να δοκιμάσει διάφορους ποδοσφαιριστές. Από πλευρά των Ερυθρόλευκων, Σιώβας, Μπενίτες και Φορτούνης ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν περισσότερο. Για τους Πατρινούς, αντίστοιχα, ο Στεργίδης, ο Ντακώστα και ο Αξίμπα ήταν τρεις ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε ένα μάτς που είχε φάσεις, είχε ρυθμό σε ένα σημείο, είχε τα 2 δοκάρια των Πατρινών και γενικότερα κράτησε το ενδιαφέρον του κόσμου. Ωστόσο, αυτό το οποίο κρατάει ο Μίτσελ σε αυτό το μάτς είναι τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός στο κομμάτι της κυκλοφορίας, της ανάπτυξης αλλά και στην κατοχή της μπάλας. Παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες έκαναν ευκαιρίες, δεν κατάφεραν να έχουν τις κλασικές φάσεις και στο τέλος κατάφεραν να σκοράρουν από λάθος των αντιπάλων για το τελικό 0-1.